Έχουμε τον κύριο Σταύρο Καφούνη, είναι πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας. Καλώς ήρθατε, κύριε Καφούνη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Ευκαιρία να δείξουμε λίγο την τραγικότητα της κατάστασης. Ναι, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα καταρχάς των όσων έγιναν χθες και βεβαίως των ζημιών. Χθες έφυγα από τη Βαλαωρίτου στις 10 το βράδυ και σήμερα το πρωί 7 η ώρα ήμουν εκεί. Έτυχε και ήμουν όταν μας επισκέφθηκε και ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αν δείτε τα πλάνα μαζί. Του έδειξα λίγο την κατάσταση. Ναι, σας βλέπουμε. Και συναντηθήκαμε λίγο με κάποιους συναδέλφους οι οποίοι πραγματικά βρισκόντουσαν εκτός αυτού. Ήταν άνθρωποι εκεί που είχαν κοιμηθεί το βράδυ μέσα γιατί δεν μπορούσαν να αφήσουν τις περιοχές τους αφύλακτες. Είναι αστείο γιατί όχι μόνο έγινε 20-30 τραμπούκι πέρασαν σε ένα λεπτό και κατέστρεψαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Αλλά δεν υπήρχε και αστυνομία φυλάξη στα καταστήματα το βράδυ. Δηλαδή είναι λίγο τραγελαφικά αυτά που ζήσαμε αυτό το 24ωρο. Και νομίζω ότι δείχνει ότι η αντοχή του κόσμου έχει φτάσει στα όρια του πια. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση έτσι. Και πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα αύριο. Σήμερα είναι αργά αυτό. Δεν μπορούμε άλλο να περιμένουμε. Να. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επειδή το ακούμε πάρα πολλά χρόνια, τα ζητήματα της ασφάλειας των καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας, φαντάζομαι είναι και ένα από τα πεδία της εκλογικής αντιπαράθεσης με φόντο τις δημοτικές εκλογές. Εσείς έχετε παρουσιάσει ως σύλλογος κάποιες προτάσεις στους υποψηφίους δημάρχους, έχετε θελήσει να ακούσετε τις δικές τους θέσεις για το θέμα αυτό? Και αν, εν πάση περιπτώσει, βλέπετε να υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη προς σε αυτή την κατεύθυνση, έστω και σε προεκλογική περίοδο, αν έχετε ακούσει μια πρόταση υλοποιήσιμη και σοβαρή από τη μεριά τους. Ανεξαρτήτως, καταλαβαίνουμε ότι. Ναι. Όχι, απλώς την έχω ακούσει. Απλά επειδή τυχαίνει να συμμετέχω ως υποψήφιος για τις δημοτικές εκλογές με τον συνδυασμό του Κώστα Μπακογιάννη. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει να λύνονται τα συγκεκριμένα θέματα. Το ότι σήμερα είχαμε, χτες μάλλον είχαμε σπασμένα 30 καταστήματα και συλλάβαμε, δεν συλλάβαμε, πήγαμε μέχρι το αστυνομικό τμήμα 30 ανθρώπους, τους 15 τους οποίους αφήσαμε ελεύθερους, είναι δραματικό. Και αυτό που λέμε και πρέπει να γίνει άμεσα είναι να υπάρξει ένας συντονισμός, γιατί αυτά τα θέματα μπορούν να λυθούν. Η αστυνομία, εγώ το έλεγα πάντα εδώ και πολλά χρόνια, ότι και ξέρει και μπορεί να τα λύσει. Αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση. Mm-hmm. Και ενώπιση των εκλογών που θέτεται, αυτό που ζητάμε πάντα, ένα κομμάτι είναι ο Κώστας Μπακογιάννης που συμμετέχω, προφανώς πιστεύω ότι θα λυθούν αύριο. Αλλά και οι υπόλοιποι υποψήφοι, με τους οποίους μάλιστα χτες με δύο συναντήθηκα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Μα γι' αυτό σας ρωτάω, γιατί αυτό δεν είναι θέμα μόνο ενός συνδυασμού ή μια παράταξη. Είναι θέμα νομίζω στο οποίο όλοι ομνύουν στην ανάγκη τη ασφάλεια. Ξέρετε τι γίνεται όμως. Δυστυχώς δεν το κάνουν όλοι με την ίδια ένταση. Κάποιοι στρογγυλεύουν το λόγο τους και θα προτιμούσα να μην πω ονόματα, αλλά υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι στρογγυλεύουν. Δεν ξέρω πόσο είναι και θέμα αυτοδιοίκησης ή και αυτοδιοικητικών παραγόντων, όσο προστασίας του πολίτη. Εμείς έχουμε επώνυμες καθημερινά καταγγελίες από τους εκπροσώπους των συνδικαλιστών της αστυνομίας που λένε ότι έχουν δεμένα χέρια. Αυτό μας έλεγε σήμερα το πρωί ο κύριος Ντούμας, που είναι ο πρόεδρος των ειδικών φρουρών. Επικαλούνται οι άνθρωποι τις υπηρεσίες. Για τέτοιου είδους ενέργειες υπήρχαν οι ομάδες Δέλτα και Δίας. Η μία έχει καταργηθεί, η άλλη έχει διαλύσει. Γι' αυτό και μίλησα για πολιτική βούληση. Η αστυνομία, αν την αφήσουμε, εάν της δώσουμε το OK, θα μπορέσει να λύσει τα προβλήματα. Αυτό όμως που πρέπει να σας πω είναι ότι πριν από 2 χρόνια, όταν είχε γίνει βανδαλισμοί στην Ερμού, ήταν ίσως η καλύτερη στιγμή που είχα μαζί με τον πρώην με τον τέος δήμαρχο, τον κύριο Καμίνη, γιατί καταθέσαμε μαζί μια μηνυτήρια αναφορά, όπου ζητήσαμε όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τους βανδαλισμούς. Αυτό όμως σταμάτησε εκεί και ξέρετε τι είδα, ότι ο δήμαρχος με το Υπουργείο Προστασίας Πολίτη δεν συνεργαζόταν. Τότε ήταν ο κύριος Τόσκας. Είχα πάει και στον κύριο Τόσκα και του λέω: πρέπει οι δυο σας, είναι οι δύο σημαντικοί φορείς πόλης, ο δήμαρχος από τη μία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από την άλλη. Πρέπει να συνεργαστείτε. Δεν μπορεί να παίζετε ένα πινκ-πονγκ μεταξύ σας στις πλάτες δικές μας. Διαφορά φιλοσοφίας προφανώς. Αυτά όμως πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Εδώ έχουμε προβλήματα επιβίωσης. Οι επιχειρήσεις, οι έμποροι, οι καταστηματάρχες, αλλά νομίζω και όλοι οι πολίτες, οι Αθηναίοι πολίτες έχουν βιώσει 10 χρόνια κρίσης. Δεν έχουμε την πολυτέλεια πια να πούμε ότι εδώ έχουμε διαφορετική φιλοσοφία και ας αφήσουμε να σπάσουν 10-20 καταστήματα, ας κλείσουν 5 επιχειρήσεις, ας βγουν στην ανεργία 30 άνθρωποι παραπάνω. Έχουμε μια ανεργία που είναι στο 18% και θεωρούμε ότι είναι καλό το νούμερο. Όταν σε όλη την Ευρώπη στο 5%, για να μην σας πω χώρες που είναι 3%. Εμείς θα παίζουμε τώρα αφήνοντας τα καταστήματα βοήθεια. Τα καταστήματα είναι μικρές επιχειρήσεις που έχουν 1-2 εργαζομένους. Ναι, βέβαια. Δεν είναι κάποιες πολυεθνικές που ίσως φανταστεί ο κόσμος. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κάθε πρωί ξυπνούν
και έχουν αγωνία, θα μπορέσει στο τέλος να πληρώσει. Πόσα μαγαζάκια, μικρά μαγαζάκια που βλέπεις, ότι μπορεί να είναι η μάνα με το παιδί, ο γιος με το ξέρετε, είπα, για να μην πατέρα του ή το θείο. Βαλαωρή του ή Βουκουρεστίου. Αυτό που είπα και θέλω να μείνει είναι ότι δεν πρέπει να δείξουμε ανοχή, γιατί αύριο αυτοί θα σπάσουν και κάποια άλλα καταστήματα σε μια γειτονιά διαφορετική. Και μεθαύριο θα έρθουν στα σπίτια μας. Και τότε θα είναι αργά. Δεν μπορείς να το σταματήσεις αυτό. Γι' αυτό και οι εκλογές που έρχονται πέραν των δημοτικών, αλλά και όλες οι εκλογές. Μπροστά μας είναι κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη, να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να ακούμε ξεκάθαρα τις γνώμες και τις απόψεις όλων των υποψηφίων και να κάνουμε σωστές επιλογές. Γιατί στρογγυλοί λόγοι μας οδηγούν εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καφούνη, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.